Γνωρίζετε, φαντάζομαι, και από τον Υπουργό Οικοδομών ότι έχει συμβεί, σας έχει ενημερώσει. Βεβαίως. Και από τον Υπουργό. Ήρθα σήμερα κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού, ώστε να βοηθήσουμε την περιφέρεια, να προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε ό,τι μπορούμε από αυτές τις ζημιές που έχουν προκύψει. Έχω εικόνα από τους μηχανικούς, τους δικούς μου και από τις περιφέρειες και από τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Αναρωτάκη, με τον οποίο έχουμε μιλήσει, και με τον κύριο Σπρίτζη. Απλά θα δούμε πώς θα στήσουμε τώρα το επιτελείο. Ήδη από σήμερα το πρωί φορτώσαμε 2 γέφυρες μπέλεϊ. Είναι ήδη στο Πλατανιά. Από αύριο το πρωί αισιοδοξούμε ότι θα ξεκινήσουν οι αποκαταστάσεις για να τοποθετηθεί η πρώτη γέφυρα. Και θα δούμε στη συνέχεια, σε συνεργασία με την περιφέρεια, πώς μπορούμε να συνεργαστούμε, ώστε να συνδράμουμε στην αποκατάσταση της επικοινωνίας των χωριών της Δυτικής Κρήτης, γιατί από ό,τι βλέπουμε έχει γίνει πολύ μεγάλη ζημιά. Ελπίζουμε ότι πολύ γρήγορα θα το καταφέρουμε. Κύριε Ποστολιάκη, πού θα τοποθετηθούν οι 2 πρώτες γέφυρες που ήδη στάλθηκαν στα Χανιά? Η πρώτη γέφυρα, από ό,τι μου λένε, από τις εκτιμήσεις που έχουν γίνει από τους μηχανικούς, καταλαβαίνω, θα τοποθετηθεί στο Πλατανιά. Και στη συνέχεια θα δούμε πού αλλού μπορεί. Εμείς έχουμε άλλες 2 γέφυρες έτοιμες στην Αθήνα, έτοιμες να φορτωθούν. Ξεκινώντας λοιπόν με την πρώτη, θα δούμε στη συνέχεια πού αλλού μπορούμε να επέμβουμε, ούτως ώστε όσο γίνεται πιο γρήγορα να γίνει η αποκατάσταση. Συνήθως οι γέφυρες. Εκτός από τις γέφυρες, ξέρετε πάρα πολύ καλά, το γνωρίζετε, ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες ζημιές στις υποδομές, στην ενδοχώρα του νομού κτλ. Ο στρατός εκεί μπορεί να βοηθήσει λίγο στην αποκατάσταση των. Κοιτάξτε, εμείς ανεξάρτητα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πρέπει από την περιφέρεια να δούμε τι θέλει η περιφέρεια, τι ενίσχυση χρειάζεται σε σχέση με τις υποδομές που ήδη εδώ υπάρχουν. Όπου χρειάζεται ενίσχυση και μπορούμε, βεβαίως, και θα συνδρώμουμε, δεν το συζητάμε. Αυτός είναι ο σκοπός που κατέβηκα κάτω, να αποκτήσω μια εικόνα του πώς μπορούμε να βοηθήσουμε σε συνεργασία και με το υποδομών, τον κύριο Σπρίτζη. Από ό,τι βλέπετε, πολύ γρήγορα αντέδρασε ο μηχανισμός. Ήδη από το πρωί, σας είπα, όλη νύχτα δουλεύαμε για να καταφέρουμε να ετοιμάσουμε τις γέφυρες. Και 6 ώρα το πρωί, με το που έφυγε το πλοίο, ήταν μέσα. Με βάση την εμπειρία του τεχνικού, κύριε Υπουργέ, πόσες μέρες περίπου τοποθετήθηκε? Μία γέφυρα, από ό,τι μου έχουν πει οι μηχανικοί, χρειάζεται στην καλύτερη περίπτωση 2,5 με 3 μέρες. Δηλαδή, αν υπάρχουν υποδομές, αν μπορούμε να πατήσουμε, αν έχουν παραμείνει τα υπόβαθρα, σε 2-3 μέρες θα γίνει. Κάτι τελευταίο, θα μας πει τη διάσταση της γέφυρας για να καταλάβει ο κόσμος περίπου? Οι γέφυρες που μπορούμε να τοποθετήσουμε εμείς είναι μέχρι 35 μέτρα. Είναι μια προσωρινή λύση, φαντάζομαι, έτσι. Ναι, προσωρινή, ασφαλής όμως, δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή, επικοινωνεί, περνάνε αυτοκίνητα, περνάνε λεωφορεία, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και αρκετά βαριά οχήματα. Θα είναι μονή σε πρώτη φάση για μεγάλα οχήματα και διπλής για μικρά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε, Δίκη Παπαδογιαννάκη, σωστά, τη δήλωση ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Αποστολάκης, μόλις κατέφτασε στην Αντιπεριφέρεια Χανίων, προκειμένου βέβαια να συμμετάσχει και στην σύσκεψη. Ακριβώς, θα προεδρεύσει σύσκεψη αυτή την ώρα στην Αντιπεριφέρεια Χανίων για να εξεταστεί το πλάνο δράσης των ενόπλων δυνάμεων σε συνεργασία με τις αρχές των Χανίων στις περιοχές που τώρα είναι αποκλεισμένες. Ακούσαμε τον κύριο Αποστολάκη. Ήδη έχουν φτάσει στα Χανιά οι 2 πρώτες γέφυρες τύπου μπέλεϊ. Έφτασαν το απόγευμα στις 4 με το πλοίο της γραμμής, με δύναμη του στρατού. Αναμένεται να συναρμολογηθούν τις επόμενες ώρες και αύριο το πρωί εκτιμάται ότι θα αρχίσει η τοποθέτησή τους. Ακούσαμε ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση. Σε πρώτη φάση στην γέφυρα του Πλατανιά, στον ποταμό Ιάρδανο, εκεί όπου ένα μπαζωμένο τμήμα του οδοστρώματος ουσιαστικά κατέρευσε και αποκλείστηκε συγκοινωνιακά η περιοχή. Μία δεύτερη γέφυρα ίδιου τύπου θα τοποθετηθεί επίσης σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά, πιθανότατα στον Σκηνέ. Αυτό ακριβώς θα ενημερωθούμε γι' αυτό μέσα στις επόμενες ώρες, οπότε και θα ολοκληρωθεί, Νίκο, η σύσκεψη εδώ στην Αντιπεριφέρεια των Χανίων. Μάλιστα, Βίκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση.